Καλημέρα. Σήμερα θα σας δείξω ένα καινούριο προϊόν, ένα προϊόν που πολλές κυρίες το περιμένατε. Το βλέπατε στα ξένα site και περιμένατε πώς και πώς να έρθει. Ποιο είναι αυτό? Το Multiscoop. Multiscoop γιατί θα δείτε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο περιέχει 3 διαφορετικά μεγέθη σε scoop, μία βάση η οποία μπορεί να σταθεί έτσι, ανά πάσα στιγμή, όταν δεν το χρησιμοποιούμε, δεν χρειάζεται να ψάξουμε να δούμε που θα το τοποθετήσουμε, μπορεί να σταθεί όρθιο και έτσι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Το κάθε σκούπ περιλαμβάνει εσωτερικά, θα δείτε, ένα δαχτυλίδι, το οποίο βοηθά στο να απελευθερωθεί η ζύμη εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να τοποθετήσετε, να βάλετε κάποιο κουτάλι για να απελευθερώσετε τη ζύμη σας. Επίσης, τα 3 σκούπ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε άνετα και σαν 3 διαφορετικούς δοσομετρητές. Έτσι, απευθείας να έχουμε τη μέτρησή μας, χωρίς να χρειάζεται να βάλουμε κάποια κανάλια μέτρησης. Το κάθε σκούπ έχει λοιπόν το δικό του, τη δική του ποσότητα, μέγεθος σε ποσότητα που περιέχει μέσα. Και αυτό είναι το μικρό σκούπ στα 15 ml, το μεσαίο σκούπ στα 30 ml και το μεγάλο σκούπ στα 55 ml. Η τοποθέτηση είναι πάρα πολύ απλή. Θα δείτε ότι υπάρχει μια μικρή υποδοχή εδώ, όπου τοποθετούμε το σκούπ πιέζοντάς το μέσα και θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο ότι κλείνει και κλειδώνει και έτσι πολύ εύκολα με αυτή την κίνηση το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, θα το δούμε σε διάφορα πραγματάκια που έχω ετοιμάσει, όχι πάρα πολλά, έτσι να πάρετε μια ιδέα, ότως ώστε και εσείς να το χρησιμοποιήσετε και με μεγαλύτερη ευκολία για πάρα πολλές χρήσεις. Ξεκινώντας να το χρησιμοποιήσετε, υπάρχει μια μικρή βασική λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή? Το εσωτερικό που περιλαμβάνει αυτό το δίσκο που ξεκολλάει το προϊόν και απελευθερώνει λοιπόν το προϊόν μέσα από το σκουπ, χρειάζεται να είναι στη δεξιά πλευρά την ώρα που θα το τοποθετήσουμε μέσα στη βάση. Είναι μια μικρή σημαντική λεπτομέρεια, γιατί κλειδώνει ο δίσκος αυτός στη σωστή θέση και έτσι δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άνετα. Αν δεν το κάνουμε σωστά, τότε δεν θα έχει και αυτό τη σωστή του θέση. Προσέξτε, αν το βάλω κατά αυτή την πλευρά και το τοποθετήσω μέσα, τότε δεν θα λειτουργήσει σωστά. Όπως βλέπετε, δεν λειτουργεί σωστά. Χρειάζεται λοιπόν να, στο ξεκίνημά του, να είναι πάντα δεξιά. Θα ξεκινήσω τη δοκιμασία αυτή με κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπεται. Καμιά φορά λοιπόν αυτό που δεν επιτρέπεται, εμείς το κάνουμε για να δούμε πώς θα είναι. Τι είναι αυτό? Το παγωτό. Το σκουπ δεν είναι κανονικά σκουπ παγωτού. Γιατί το παγωτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σκληρό. Όμως, εάν το παγωτό σας έχει λίγο πιο, το αφήσετε για μερικά λεπτά έξω από το ψυγείο, τότε πιστέψτε με είναι ιδανικό. Και πάμε να το δούμε. Τοποθετούμε, όπως σας είπα, με προσοχή στη βάση, πάντα στη δεξιά πλευρά το δαχτυλιδάκι μας και παίρνουμε το παγωτό μας. Και είναι, εγώ το άφησα λίγο παραπάνω, είναι πιο μαλακό από ό,τι πρέπει, γιατί έχει, βλέπετε, και πιέζουμε και τότε πολύ εύκολα πέφτει η μπαλίτσα που θέλουμε. Θέλουμε πιο μικρό, το βγάζουμε και θα τοποθετήσουμε το μικρούλι. Πάντα προσοχή να είναι στη δεξιά πλευρά, το τονίζω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τοποθετούμε πάρα πολύ εύκολα και το μικρό και συνεχίζουμε και παίρνουμε το παγωτό που χρειαζόμαστε. Εγώ το άφησα πάρα πολύ έξω, μάλλον. Προσέξτε, με μία κίνηση και μία πιο μικρή μπαλίτσα. Έτσι έχουμε διαφορετικά μεγέθη σε αυτό που θέλουμε να σερβίρουμε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε το μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και απλά να το γαρνίρετε. Καλή σας απόλαυση. Αν πάλι επιθυμείτε τα αλμυρά σας, πάμε να φτιάξουμε
υπέροχους κολοκυθοκεφτέδες, χωρίς να χρειάζεται κουταλάκια. Δώσω μετρητής μας το multi-scoop. Υπέροχη για λαχταριστή. Πού αλλού βέβαια, στο αντικολλητικό μας τηγάνι. Αλλά και για εσάς που προτιμάτε το φουρνό, εύκολη και αυτή η λύση. Κοιτάξτε. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και πόσο ωραία θα βγαίνουν οι ζύμες για τα κουλουράκια σας. Έτοιμα τα βουναλάκια από κολοκυθάκι και πάμε να τα ψήσουμε. Για να γλιτώσετε λοιπόν κουταλάκια που θα φτιάξετε τους κεφτέδες σας, μία είναι η λύση multi-scoop. Με μία κίνηση έχετε εύκολα, γρήγορα και ωραία κεφτεδάκια. Δείτε διαφορά.